Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Εξόδου, στη σελίδα 62 και στο κεφάλαιο ΙΑ. ΙΑ κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο, ΙΑ κεφάλαιο, 62 σελίδα, βιβλίον Έξοδος. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, έτι μία πληγή θέλω φέρει επί τον Φαραώ και επί την Αίγυπτον, μετά ταύτα θέλει σας εξαποστείλει εντεύθεν, εξαποστέλων ημάς θέλει βεβαίως και διώξει ημάς ολοκλήρως εντεύθεν. Λάλησον τώρα εις τα ότα του λαού και αζητήσει πάσαν ήρ παρά του γείτονος αυτού και πάσα γινή παρά της γείτονος αυτής σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά. Και έδωκε ο Κύριος χάριν στο λαόν ενώπιον των Αιγυπτίων, έτι δε ο άνθρωπος ο Μωυσής το μέγας σφόδρα εν τη γη της Αιγύπτου, έμπροσθεν των θεραπώντων του Φαραώ και έμπροσθεν του λαού. Και είπε ο Μωυσής, ούτω λέγει Κύριος περί το μεσονύκτιον, εγώ θέλω εξέλθει στο μέσον της Αιγύπτου και παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθεται επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου της δούλης ή της δουλεύει εν το μήλο, και παν πρωτότοκον των κτηνών, και θέλει είστε καθόλην την γη της Αιγύπτου κραυγή μεγάλη, οποία ποτέ δεν έγινε, ουδέ με τα ταύτα θέλει γίνει αυτή. Επιπάντας όμως τους Ιούς Ισραήλ δεν θέλει κινήσει σκύλος την γλώσσαν αυτού από ανθρώπου έως κτήνους. Διαναγνωρίσετε ότι ο Κύριος έκαμε διάκριση μεταξύ των Αιγυπτίων και του Ισραήλ. Και πάντες ότι η δούλη σου θέλουσε καταβεί προς εμέ και θέλουσε προσπέσει έμπροσθέν μου λέγοντες «Έξελθε, σύ, και πας ο λαός σου ακολουθών εσέ και μετά ταύτα θέλω εξέλθει και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ με τα θυμού μεγάλου». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Δεν θέλει σου εισακούσει ο Φαραώ, δια να πληθυνθώσει τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου. Ο Μωυσής δε και ο Αρών έκαμον πάντα τα θαύματα ταύτα ενώπιον του Φαραώ. Ο δε Κύριος εσκλήρινε την καρδία του Φαραώ και δεν αξαπέστειλε τους Ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον, ο μην ούτως θέλει σε εσάς είστε αρχιμηνών. Θέλει είστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ λέγοντες, την δεκάτη τούτου του μηνός ας λάβουσιν σε αυτούς έκαστος εν αρνίων κατά τους οίκους των πατριών αυτών εν αρνίων διέκαστον οίκων. Εάν όμως είναι ή εν το οίκο λιγοστήδια του αρνίων, αυτός και ο γείτον αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού ας λάβωσιν αυτό κατά τον αριθμό των ψυχών, έκαστος θέλει συναριθμίστε δια το αρνίων αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγει. Το δε αρνίων σας θέλει είστε τέλειον αρσενικών ενιάυσιων εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εισπέρας και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών όπου θέλουσι φάγει αυτό και θέλουσι φάγει το κρέας τη νύχτα εκείνη οπτών εν πυρή με άζυμα και με χόρτα πικρά θέλουσι φάγει αυτό. Μη φάγεται από αυτού ομών ή δε βραστών εν ύδατη αλλά οπτών εν πυρή την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Ό,τι δε περισσεύσει από αυτού έως το πρωί, καύσατε εμπειρή. Κι ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένη τα σωσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας στους πόδα σας και την ράβδον σας εις την χείραν σας και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Αμήν.
Ήλθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου, ο λαός της Ισραήλ να εξέλθει με χείρα κρατεά, με βραχίο να εξυπλωμένο και να γυμνώσει όλους τους Αιγυπτίους. Δεν φεύγει κρυφά, δεν δραπετεύει, δεν φεύγει ντροπιασμένος, αλλά φεύγει ένδοξος ο λαός Ισραήλ, και η δόξα είναι ότι ο Θεός είναι αυτός που προετοίμασε για την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, και το λαό Ισραήλ φανερώνοντας τη δύναμή του και τη δόξα του στο λαό του, αλλά προετοίμασε για την έξοδο και τους Αιγυπτίους και το Φαραώ. Προετοιμασία δηλαδή είναι ολοκληρωμένη, πλήρης, και δεν έχει κανένα ελάττωμα. Κάπως έτσι, αδελφοί, θα είναι προετοιμασμένος και ο κόσμος, ο οποίος δεν θα θέλει άλλο την Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία, η οποία δεν θα θέλει άλλο τον κόσμο. Έτσι θα είναι προετοιμασμένοι οι πάντες για την μέρα του Μεγάλου Πάσχα, της Μεγάλου Εξόδου, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, ότι για να φύγει ο λαός Ισραήλ πρέπει να είναι προετοιμασμένος, να είναι προετοιμασμένοι οι Αιγύπτιοι, να μην τους κρατήσουν, να μην τους θέλουν, να τους διώξουν. Η φυγή δε ενδόξει, γιατί εγύμνωσαν την Αίγυπτο, αλλά και πνευματικά η φυγή του λαού Ισραήλ ήταν ένδοξη, γιατί φεύγουν όχι κυνηγημένοι, νικητές. Γι' αυτό και ο Κύριος μας μας βεβαιώνει ότι η Εκκλησία της Αρπαγής θα είναι, γιατί αυτό είναι το έργο του Χριστού, πρώτον παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, δεύτερον αγίασε αυτήν αφού την καθαρίζει και την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του Λόγου του Θεού, δηλαδή πρώτον πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να δημιουργήσει την Εκκλησία. Την Εκκλησία την οποία δημιούργησε, την καθαρίζει, την καθάρισε και την καθαρίζει με το Λόγο του, και ο σκοπός του είναι να την καταστήσει. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι και η υπόσχεση του Λόγου του Θεού και ο προφητικός Λόγος του Θεού για το τι πρόκειται και πώς πρόκειται να προετοιμαστεί η Εκκλησία και από ποιον πρόκειται να προετοιμαστεί η Εκκλησία, αλλά και για μας τι πρόκειται να κάνει ο Θεός στην Εκκλησία Του. Ο σκοπός ο τελικός του Χριστού είναι να παραστήσει την Εκκλησία στον εαυτό Του σαν ήθη και κοσμημένη, ένδοξο Εκκλησία, όχι κυνηγημένη, όχι δαρμένη, όχι ταλαιπωρημένη, ένδοξη Εκκλησία, μη έχουσα όμως ταυτόχρονα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον, είμαστε βέβαιοι ότι δεν είμαστε αυτή η Εκκλησία. Και μάλιστα με ρώτησε η Αναβρε Γιώργο, είμαστε η Εκκλησία της Αρπαγής, εσύ αισθάνεσαι ότι είμαστε έτοιμοι? Και εγώ βέβαια προσευχόμουν γι' αυτό και ήξερα ότι το να είναι έτοιμος ο άνθρωπος είναι ο αγώνας του, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, είναι η πορεία του, το δρόμο με τελείωσα, είναι η σταθερότητά του, την πίστη μου διατήρησα, αλλά το να γίνουμε Εκκλησία ένδοξη δεν είναι δικό μας έργο. Είναι το έργο του Θεού. Ο Χριστός θα το κάνει. Γιατί είναι δική του η Εκκλησία. Είναι δική του η νύμφη. Είναι δική του η δόξα. Γιατί η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Γι' αυτό και μας βεβαιώνει ότι πρόκειται
αυτός να παραστήσει στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία, όχι άδοξη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και εδώ θέλω να σας πω και μια ωραία εμπειρία που είχε ένας αδελφός τότε παλιά στο Αίγιο. Ήταν ένα ζευγάρι που η γυναίκα είχε, πώς τη λένε αυτή την αρθρίτιδα, που ρευματοειδή αρθρίτιδα, και δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κινηθεί, δεν μπορούσε να σταθεί. Δηλαδή την έβλεπες και ράγιζε η καρδιά σου. Και ήταν η νέα κοπέλα, να ήταν 25-30 χρόνια τότε εκεί. Από μικρή είχε αυτή τη φοβερή αρρώστια. Και είχε έρθει μια μέρα σπίτι μας και κοιμήθηκε, και το πρωί ξύπνησε καλά. Δεν το είχε καταλάβει και η ίδια, αλλά ξύπνησε καλά, περπάταγε, δεν πόναγε. Τι έγινε, της λέω, να μην πω το όνομά της. Και λέει, τη νύχτα, λέει, βρέθηκα σε ένα λιβάδι και δεν μπορούσα να περπατήσω, πόναγα. Και ήρθε ο Κύριος, με έπιασε από το χέρι και άρχισα να περπατάω, και μετά άρχισα να τρέχω, και μετά άρχισα να πηδάω ψηλά, και έφυγε ο Κύριος. Και όταν ξύπνησα δεν πόναγα. Αυτά είναι τα ωραία που κάνει ο Θεός για να δοξάζει το όνομά του. Αλλά ο άντρας ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Ήταν αλκοολικός, γεννημένος στο δρόμο. Και αυτός καμία τριανταριά χρονών ήταν. Ένας άνθρωπος που δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, αν θυμάμαι καλά, και ερχόταν στην εκκλησία, τον έφερε η γυναίκα του όταν έγινε καλά στην εκκλησία, και κάθε μισή ώρα έβγαινε, έπινε μια μπύρα και ξανάμπαινε. Πάνω από μισή ώρα χωρίς να πιει δεν μπορούσε να σταθεί. Και έφυγε και πήγε στον αδερφό του στη Γερμανία, και εκεί έπαθε κρίση, κύρωση ύπατος, και στη Γερμανία του δώσανε ζωή λίγες ημέρες, λίγες ώρες. Και η γυναίκα τον πήρε τηλέφωνο και του λέει, προσευχής, ο Χριστός θα σε θεραπεύσει, και γύρισε θεραπευμένος. Και όχι μόνο θεραπευμένος, αλλά και ελευθερωμένος από το αλκοόλ. Και ήταν ένα ζευγάρι, τι να σας πω. Και είχε και ένα ωραίο χάρισμα, και ήθελα να καταλήξω, ο αδελφός μας αυτός. Ο Θεός του δείχνε πολλές οράσεις, οράματα. Μας τα έλεγε, θαυμάζαμε. Μια μέρα λοιπόν ήρθε έκπληκτος και μου λέει, να σου πω τι μου δείξε ο Θεός σήμερα. Εγώ του δίνα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πραγματικά ο Θεός του δείχνε και γινότανε. Λέει, προχώραγα σε έναν τόπο και μπροστά μου ήταν ένα πολύ μεγάλο αμπέλι. Το πρώτο μήνα έγινε το 86-87, κάπου εκεί. Πολύ μεγάλο αμπέλι, το οποίο είχε πολύ καρπό. Δεν είχε όρια, και κοίταξα τον καρπό και ήταν ολόβρωμος ο καρπός, γεμάτος χώμα, σκόνη, και όποιος ξέρει από αμπέλια λίγο πριν τον τρίγο, έτσι είναι τα σταφύλια. Δεν έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν έχει βρέξει να καθαριστούν, είναι ολόβρωμα τα σταφύλια. Αλλά μου λέει, εκείνα τα σταφύλια ήταν εντελώς βρώμικα. Τα είδα, λυπήθηκα και είπα, εγώ θα τα πλύνω. Και γύρισα, πήρα δύο γκάζοντε νεκέδες, τους γέμισα νερό και προχώραγα γκρινιάζοντας, και έλεγα, ο Κοροβέσης όλο στη χαμάλα εμένα βάζει. Και ξαφνικά, ενώ πήγαινα, λέει, να τα πλύνω, ακούω μια φωνή από τον ουρανό και μου λέει, αυτό δεν είναι δική σου δουλειά. Σταματάω να δω πού ακούστηκε η φωνή, αλλά μου λέει, αδερφέ, το ζούσα. Δεν ήταν κάτι που το βλέπα, ήταν κάτι που το ζούσα. Αφήνω τους δενεκέδες κάτω και περίμενα να έψαγα να βρω πού ακούστηκε η φωνή. Και ξαφνικά, καθώς κοίταγα πάνω, συνέφιασε, μαύρισε ο ουρανός και άρχισε μία βροχή, μία μπόρα που δεν έχω ξαναδεί, σαν να ρίχνανε ντενεκέδες νερό από τον ουρανό. Και η βροχή άρχισε και τέλειωνε στα όρια του αμπελιού. Έξω από το αμπέλι ούτε σταγόνα. Μέσα στο αμπέλι κατακλυσμός. Όχι, λέω, κατακλυσμός, η ετός του, λέω, θες να πεις. Βλέπω αυτό.
δεν ήξερε και καλά ελληνικά, και κοίταγα λέει και θαύμαζα. Και μετά από πολλή ώρα ξαφνικά σταματάει η βροχή, φεύγουν τα σύννεφα και βγαίνει ένας ήλιος υπέρλαμπρος. Και καθώς βγήκε αυτός ο ήλιος, κοίταζα το αμπέλι και οι ρόγες από τα σταφύλια λάμπανε σαν διαμάντια. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα ότι μόνο άμα βρέξει ο Θεός από τον ουρανό μπορεί να καθαριστεί το αμπέλι του Κυρίου. Αν δεν βρέξει, αν δεν έρθει η ετός τον καιρό της οψίμου βροχής, δεν καθαρίζεται το αμπέλι. Δεν γίνεται έτοιμο για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το πίστεψα τότε, αλλά και αργότερα το είδα γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Αλλά είχε και ωραία συνέχεια. Και εκεί που κοίταγα το αμπέλι και θαύμαζα το πώς έλαμπαν κάτω από τις ακτίνες του λαμπερού ηλίου, πώς έλαμπαν τα σταφύλια, κόκκινα, άσπρα, κίτρινα. Βλέπω να από πίσω μου να έρχονται αετοί κάτασπροι. Αυτό δεν το κατάλαβα και καλά για να σας οξομολογηθώ. Κατέβαιναν κάτω στο αμπέλι, με μεγάλη προσοχή με το ράμφος τους έπιαναν το τσαμπί από την κορφή, το έκοβαν και έφευγαν. Και άρχισαν, έμπαιναν, έφευγαν, έρχονταν και όλο και πιο πολύ. Και γυρίζω να δω που πηγαίνανε και βλέπω μπροστά μου ψηλά το θρόνο του Θεού και όλα τα σταφύλια τα πηγαίναν κάτω από το θρόνο του Θεού. Τώρα τι είναι αυτό, η αρπαγή είναι, δεν ξέρω τι είναι. Ο Θεός ξέρει, ο αγιασμός είναι, αν προσευχηθούμε μπορεί ο Θεός να μας το φανερώσει. Όχι μόνο δηλαδή μας το έχει δείξει ο Θεός, αλλά έχω δει και ένα άλλο, όχι εγώ. Στην αρχή της πίστης μου, που ακόμη δεν ήξερα το Λόγο του Θεού, πολύ αρχή, πήγαινα πολλές φορές στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας και μπήκα μια φορά μέσα και έβλεπα, ενώ ήταν ώρα προσευχής, μιλάγαν οι αδερφοί, άλλος ήταν όρθιος, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, και λέω, παιδί μου, προσευχή είναι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι τότε και τώρα πιο πολύ. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί την ώρα της προσευχής, να είμαστε γονατιστοί, με ευλάβεια, να είμαστε πρώτα-πρώτα. Και καθώς μπήκα μέσα, στάθηκα και κοίταζα, έρχεται ένας αδερφός. Με βλέπει που κοιτάω, παλιός αδερφός. Μου λέει, πάμε έξω να σου πω κάτι. Βγαίνουμε έξω. Μου λέει, αυτό που είδες εσύ το είδα και εγώ. Όχι εκείνη τη στιγμή. Είδα την ακαταστασία μέσα στην εκκλησία. Είδα την αμεριμνησία. Είδα την αδιαφορία, να το πω εγώ αλλιώς. Είδα την έλλειψη της ευλάβειας και της ευσέβειας, του φόβου του Κυρίου μέσα στην εκκλησία. Και μου λέει ο αδερφός αυτός, ένας πολύ καλός αδερφός, μου λέει, και προσευχήθηκα και ο Θεός μου έδειξε ένα ενύπνιο. Μπήκα μέσα στην εκκλησία όπως μπήκες κι εσύ, είδα την ακαταστασία, στενοχωρήθηκα και η πόρτα έκλεινε αυτόματα. Είχανε, όπως έχουμε και εμείς, μηχανισμό που έκλεινε. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας φοβερός αέρας μέσα. Μα τόσο φοβερός που όλοι στην αρχή τρομάξαμε και μετά γονατίσαμε. Και όταν γονατίσαμε όλοι μαζί, αλλάξαμε. Και ήταν η παρουσία του Θεού. Κατάλαβες, μου λέει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι μάλλον αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, γιατί όταν ο λαός Ισραήλ γύρισε, δηλαδή ο Θεός τον γύρισε, τον ελευθέρωσε από την Βαβυλώνα, λίγους ανθρώπους, με τον Ζωροβάβελ, με τον Ιησού του Ιώ του Ιωσεδέκ, με τον Αγκαίο, με τον Ζαχαρία, αποφάσισαν αυτοί οι λιγοστοί άνθρωποι να οικοδομήσουν ένα ναό. Και όταν μάλιστα βάλανε τα θεμέλια και αρχίσαν και δοξολογούσανε, δεν ήξεραν, λέει η Γραφή, αν ήταν δοξολογία ή κλάματα, καθώς έβλεπαν οι παλιοί και θυμόνταν τη δόξα του οίκου του παλιού και έβλεπαν την αδυναμία του καινούργιου οίκου. Οι δε καινούργοι δοξάζανε, γιατί βλέπανε την οικοδομή και δεν ξέρανε τα παλιά πώς ήτανε.
Και ο Θεός παίρνει στον Ζαχαρία και του δίνει μια όραση. Του λέει, τι βλέπεις Ζαχαρία? Κοιτάει με προσοχή ο Ζαχαρίας και βλέπει μια εφτάφωτη λιχνία, ολόχληση, σμιλευμένη, θαυμάσια. Μια λιχνία που δεν υπάρχει από ανθρώπινο χέρι κατασκευασμένη. Και του λέει ο άγγελος, τι σημαίνει αυτό? Και ο Ζαχαρίας λέει, δεν ξέρω Κύριε, εσύ εξεύρεις. Και το απαντάει, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει ένδοξη, τελεία, αμόμητος, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητή, δεητή των τιούτων, παρά μόνο με έναν τρόπο, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί είναι γραμμένο ότι τις έσχατες ημέρες, μάλιστα μας προτρέπει και όλος ο Λόγος του Θεού, ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Και μάλιστα πάρα πολύ ωραία λέει ο Ιωήλ, και θα το διαβάσω γιατί και μόνος μου πολλές φορές το διαβάζω και χαίρομαι, δεν είναι ανάγκη να ανοίξετε. Λέει λοιπόν ο προφητικός λόγος, λέει ο Ιωήλ, που μίλησε βέβαια για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και για την εσχάτη γενεά, λέει, και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις τον Κύριον τον Θεό σας, διότι, γιατί να χαίρετε και να εφραίνεστε, διότι έδωκε εις εσάς την πρώιμον βροχήν της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας εγκαίρος, δηλαδή 10 μέρες μετά την ανάληψη του Χριστού. Έδωκε εγκαίρος, αλλά και θα βρέξει σε εσάς πάλι. Τι θα βρέξει? Και πρώιμον βροχήν και όψιμον βροχήν ως πρώτερον. Η αλήθεια είναι ότι η πρώιμος βροχή την είδαμε. Έγινε το 1906 στην Ασούζα, σε μια μικρή ομάδα λευκών και άσπρων, μαύρων πιστών, οι οποίοι διάβασαν το Λόγο του Θεού, κατάλαβαν, πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και έμειναν στην προσευχή και την εξήτησαν. Και εδώ σε έκανε μεγαλεία. Μεγαλεία έκανε σε αυτή τη μικρή εκκλησία. Όποιος έμπαινε μέσα βαφτιζόταν με Πνεύμα Άγιο. Και ερχόντουσαν από όλη την Αμερική, βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική και από όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν άνθρωποι, μπαίνανε σε αυτή τη μικρή αίθουσα που ήταν στάβλος πριν οι φτωχοί άνθρωποι τη μετατρέψουν σε εκκλησία. Λάμβαναν Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός ενεργούσε με θαυμάσιο τρόπο, με θεραπείες, με χαρίσματα, με ενέργειες απίστευτες. Για 1000 μέρες γινότανε αυτό το πανηγύρι του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή περίπου 3 χρόνια. Αλλά αυτά τα 3 χρόνια ήταν αρκετά, γιατί έλαβαν Πνεύμα Άγιο 1000 άνθρωποι, διασκορπίστηκαν σε όλη την οικουμένη και μέσα σε 20 με 25 χρόνια γύρω στο 30 τέλειωσε αυτό το πανηγύρι, το κίνημα της Πεντηκοστής που δημιουργήθηκε τότε. Σε όποια εκκλησία, να πω αλλιώς, στο εξωτερικό έτυχε να πάω, έγραφε δημιουργήθηκε, established 1925-1927, κάπου εκεί όλα, 1930 μέχρι τότε. Και δημιουργήθηκε μέσα σε 1000 μέρες, όπως λέει η ιστορία, και εξαπλώθηκε μέσα σε 20 με 25 χρόνια το κίνημα της Πεντηκοστής. Όλη την οικουμένη και σήμερα είναι εκατομμύρια άνθρωποι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Όμως έκανε πάλι κοιλιά, αυτό που λέμε. Δηλαδή, όπως και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ο Θεός έβαλε φωτιά, δημιούργησε, λέω, τις έσχατες ημέρες, την πρώιμον βροχή, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο της Πεντηκοστής, συγγνώμη που το λέω έτσι, το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή σε όλη την οικουμένη, εξαπλώθηκε
το κίνημα της Πεντηκοστής όλη την οικουμένη και σιγά σιγά το φρόνημα το κοσμικό, το φρόνημα της σάρκας, σιγά σιγά έσβησε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά όμως τώρα περιμένουμε και την όψιμο ως πρώτερον βροχή, καθώς είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι ποια θα ήταν η εκκλησία την οποία ο Κύριος θα παραλάβει για το γάμο. Εδώ εμείς οι άνθρωποι, για να παντρέψουμε τις κόρες μας, κάνουμε προετοιμασία, ξοδεύουμε, έχουμε δεν έχουμε του κόσμου τα λεφτά, τα λίγα ή τα περισσότερα αν έχουμε, για να κάνουμε ένα καλό γάμο, ένα ωραίο νοφικό, οι νύμφοι να είναι και κοσμημένοι. Άραγε ο Πατέρας, ο Ουράνιος, δεν θα ετοιμάσει την εκκλησία του. Ο Χριστός δεν θα ετοιμάσει την νύμφη του. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, να μην απογοητευόμαστε, ό,τι και να βλέπουμε, ό,τι και να ζούμε. Διάβαζα μία στατιστική τελευταία, ότι σε όλο τον κόσμο οι εκκλησίες της Πεντηκοστής έχουν μία μορφή διχοστασίας. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχει το κοσμικό φρόνημα και η άρχουσα τάξη στην εκκλησία, και μέσα στην ίδια εκκλησία υπάρχει και ένα μικρό υπόλοιπο, που με αυτό το μικρό υπόλοιπο εργάζεται ο Θεός. Μακάρι να είμαστε πάντοτε και να το ζητάμε να είμαστε πάντοτε μέσα σε αυτό το μικρό υπόλοιπο, με το οποίο πάντοτε ο Θεός εργάζεται απ' αρχής μέχρι τέλους. Μέσα από αυτό το μικρό υπόλοιπο βάζει φωτιά και καίγεται ολικουμένη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περίμενε και ο λαός Ισραήλ. Αλλά σιγά σιγά το έβλεπε. Γιατί όταν πρωτοπήγε ο Μωυσής και τους είπε ο Κύριος μου ότι θα μας βγάλει από την Αίγυπτο, το πιστέψανε, αλλά με το πρώτο κακό που έκαμε ο Φαραώ και τους έβαλε να δουλεύουν πιο πολύ, έπαψαν να το πιστεύουν. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα σε 10 και μάλιστα σε 9 ενέργειες, οι περίφημες 9 πληγές, τα πράγματα άλλαξαν. Και μάλιστα λέει η Γραφή ότι ο Μωυσής ή το μέγας σφόδρα στη γη της Αιγύπτου μπροστά στους άρχοντες και στους θεράποντες του Φαραώ. Όταν πρωτοπήγε ο Μωυσής τι ήταν? Ένας τσομπάνης Μωαβίτης, Ισραηλίτης ήταν, αλλά ο Θεός τον κάλεσε από τη γη Μωάβ. Και τι ήταν? Ένας ασήμαντος ανθρωπάκος και μάλιστα γεράκος 80 χρονών. Αλλά ποιο ήταν το μυστικό του? Ότι δεν πήγε αυτός, αλλά ο Θεός τον έστειλε. Αυτό ήταν το μυστικό του Μωυσή. Και ακόμη πιο πολύ το μυστικό της καρδιάς του Μωυσή ήταν ότι με το ζόρι έμαθε να είναι υπάκουος, να φυλάει το Λόγο του Θεού στην καρδιά του και να πράττει κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Όλο αυτό ήταν. Τίποτα άλλο δεν είχε ο Μωυσής. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Και όχι μόνο ο Θεός ήταν μαζί του, αλλά ο Θεός ήταν και πιο ένδοξα μαζί του. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση, αδερφοί, είναι η προτελευταία πληγή, η ένατη, γιατί μετά ήρθε το τέλος, η ελευθερία, που ήταν το σκοτάδι. Σκοτάδι πνιχτό, όπως λέει η Γραφή, ψηλαφυτό σε όλη την Αίγυπτο. Μόνο στα σπίτια του λαού Ισραήλ υπήρχε φως. Ό,τι το χειρότερο δηλαδή είναι το σκοτάδι, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν βλέπει, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Και αυτό το σκοτάδι κυριαρχεί σε όλη την οικουμένη τώρα. Αλλά δεν είναι ότι κυριαρχεί το σκότος, δηλαδή η άγνοια του που πάμε, αλλά το σκοτάδι αυτό γίνεται όλο και πιο πυκνό, όλο και πιο ψηλαφυτό, που οι άνθρωποι να λιποψυχούν, να αποψυχούν,
από αυτά τα μέλλοντα δεινά, όπως λέει η Γραφή, τα οποία πρόκειται να έρθουν. Τα 2/3 της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή δεν έχουν νερό να πιούνε, όχι να φάνε. Ο πόλεμος δε και ο εμφύλιος πόλεμος και οι ταραχές με κυρίαρχο θέμα, κάποτε ήταν το εθνικό θέμα, ύστερα ήταν το οικονομικό θέμα, τώρα τελευταία είναι το θρησκευτικό πρόβλημα. Οπότε αναγκάζονται οι άνθρωποι εξαιτίας αυτών των τριών προβλημάτων. Εθνικά προβλήματα, πόλεμοι μεταξύ εθνών, οικονομικά προβλήματα, δυστυχία, πείνα, και θρησκευτικά προβλήματα, πόλεμοι θρησκευτικοί ο ένας εναντίον του άλλου, ιδίως στην περιοχή την κεντρική που πάντα εργαζόταν ο Θεός, δηλαδή Ισραήλ, Αραβικά κράτη, Ευρώπη και Αμερική εκ των υστέρων, να υπάρχει μία μοναδική λύση στα προβλήματα τα οικονομικά. Είναι το παγκόσμιο νόμισμα, γιατί η τελευταία κρίση είναι νομισματική, η οποία ήδη ξεκίνησε. Σας έλεγα πριν, τώρα σας λέω ήδη ξεκίνησε. Διάβαζα ότι η Κίνα υποτίμησε το Γιουάν, το νόμισμά της, που δημιούργησε τρόμο στις αγορές. Άρα το παγκόσμιο νόμισμα είναι η λύση, το οποίο όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί άλλη ισοτιμία κατά συμφέρον, διαφορετική ισοτιμία επιθυμεί το κάθε κράτος. Ισοτιμία νομισμάτων, δηλαδή ευρώ, γιουάν, γιεν ακόμη, παρόλο που είναι πεσμένο, και δολάριο. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική θέλει την ισοτιμία του γιουάν και του ευρώ στα ίσια, όπως είναι τώρα πάνω κάτω. Η Κίνα όμως θα θέλει έτσι. Το γιουάν είναι πολύ χαμηλό. Γιατί? Για να κάνει εξαγωγές, γιατί δεν έχει ποιος να καταναλώσει όλη αυτή την παραγωγή που έχει, και για να εισέλθει το συνάλλαγμα το περίφημο. Το δε χρέος της Αμερικής έχει φτάσει 13 το δημόσιο και 17 το ιδιωτικό, το απίστευτο ποσό των 33, και το μεγαλύτερο ποσό το χρωστάνε στην Κίνα, η οποία Κίνα αγόραζε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Τα ομόλογα που πρόσφερε η Αμερική σαν δανεισμό για να μπορέσει να έχει εξαγωγές στην Αμερική και εξαγωγές στην Ευρώπη. Και τώρα τα πράγματα είναι σε απόλυτα κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί μια ισοτιμία. Αλλά η ισοτιμία λόγω διαφορετικών συμφερόντων δεν μπορεί να συμφωνηθεί. Οπότε εξ ανάγκης χρειάζεται μια παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα μελετήσει, πώς είναι τώρα να καταλάβουμε τι σημαίνει παγκόσμια κυβέρνηση, το Eurogroup με την Ελλάδα. Πρέπει να επιβληθεί στην Ελλάδα ένα σύστημα για να υπάρξει ανάπτυξη. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, το αποδέχεται. Γιατί η εναλλακτική λύση είναι καταστροφή. Το ίδιο θα συμβεί και συμβαίνει με την νομισματική κρίση. Πρέπει να βρεθεί ένα αντίστοιχο Eurogroup, μια αντίστοιχη ομάδα παγκόσμια που θα έχει εξουσία να επιβάλλει την ισοτιμία, που θα συμφωνηθεί από όλους σαν το ελάχιστο κακό, σαν το λιγότερο κακό, όπως και στην Ελλάδα. Ό,τι συμφωνία έγινε, έγινε σαν το λιγότερο κακό μπροστά στο απόλυτο κακό, που θα ήταν η εναλλακτική λύση. Άρα, παγκόσμιος ηγέτης ή παγκόσμια κυβέρνηση, πιο σωστά τώρα, παγκόσμιο νόμισμα και το τέλος, το απαραίτητο, παγκόσμια θρησκεία. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, θρησκείες μεταξύ τους. Έχουν γίνει εδώ και καιρό προσπάθειες με το Συμβούλιο Εκκλησιών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θρησκειών.
Όμως τώρα πάμε υποχρεωτικά σε παγκόσμια θρησκεία για να υπάρξει ανακοχή, για να υπάρξει ησυχία. Και ο Πάπας ανακάλυψε, πρώτος εξεστόμησε το περίφημο Κρίσλαμ, που προέρχεται από το Christianity και από τον Ισλαμισμό. Και για πρώτη φορά Πάπας, άνθρωπος Εκκλησίας, είπε δημόσια ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος. Το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου στη συνέντευξη, στα αγγλικά. Δεν είναι πνεύμα. Φοβερά πράγματα δηλαδή. Αλλά δεν μπορεί να μην το πει, αν θέλει να έρθει σε διαπραγμάτευση με τους Ισλαμιστές. Και οι Ισλαμιστές κάνουν και αυτοί τις δικές τους υποχωρήσεις. Αλλά όλες οι θρησκείες περιμένουν το Μεσσία. Οι Ισραηλίτες περιμένουν το Μεσσία, και μάλιστα κάποιοι Ορθόδοξοι Ραβίνοι του Ισραήλ λένε ότι θα έρθει τώρα 13 Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, το Ισλάμ περιμένει το Μαχντί, το δικό του το Μεσσία, άρα και εμείς περιμένουμε το Χριστό. Αλληλούια. Βλέπετε αδελφοί ότι ζούμε σε εποχές που είναι όχι μόνο απίστευτες, αλλά είναι προφητευμένες, είναι γεγραμμένες. Δηλαδή συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι ότι τα κάνει ο Θεός αυτά, είναι ότι τα προγνώρισε και μας τα προφητεύει ο Θεός. Θεός δεν είναι να σκοτώνονται οι Ισλαμιστές ή οι Χριστιανοί, ο διάβολος τα κάνει όλα αυτά. Αλλά ο Θεός τα προγνώρισε, μας τα έγραψε και μας λέει, ξέρετε, καμπανάκι, ντιν ταν 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 ταν, αλάρμ, έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος. Και εμείς τα χάνουμε. Λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Λες και διαβάζουμε εφημερίδα. Είτε οικονομική, μέσα από τη γραφή, είτε θρησκευτική, μέσα από τη γραφή, είτε πολιτική, είτε κοινωνική, τα βλέπουμε όλα μέσα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο για μένα πια, αν σας πω και κάτι που γίνει σε μένα, λένε τώρα ότι θα γίνουν πάρα πολλά, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολλά, γιατί μπαίνουμε πια ουσιαστικά στην ατζέντα 21, στην παγκοσμιοποίηση, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Και πήγα και προσευχήθηκα στον Κύριο χτες, προχτές, και λέω, Κύριε, τι θα κάνουν όλοι αυτοί τώρα, τι θα γίνει. Και έρχεται μπροστά μου ο Κύριος και μου λέει, μη ρωτάς τι θα κάνουν αυτοί, να ρωτάς τι θα κάνω εγώ. Κύριε, περιμένουμε λοιπόν τι θα κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι. Γιατί ο Κύριος έρχεται, αλλά πριν έρθει πρέπει να δημιουργήσει, να αποκαλύψει, να συστήσει την Εκκλησία Του. Τι να κάνει δηλαδή. Ιδού αίτια απαξίω, σεισμός πνευματικός, όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό και τη γη. Γιατί? Για να μετατεθούν τα σαλευόμενα και να αποκαλυφθούν, να φανερωθούν τα μη σαλευόμενα. Άρα έχει να γίνει η μετάθεση όλων των σαλευωμένων. Και εδώ δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, χάρης και εξαίρεσης. Εδώ θα γίνει σεισμός και τα σαλευόμενα όλα μετατίθενται. Γι' αυτό εμείς δεν είναι να γλιτώσουμε από το σεισμό, είναι να εξητήσουμε από τον Κύριο να μας μεταμορφώσει σε ασάλευτα, σε μη σαλευόμενα. Χρειαζόμαστε μεταμόρφωση. Δεν είναι δεδομένο τίποτα στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε μεταμόρφωση. Και μεταμόρφωση έρχεται με το Λόγο του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και με την προσευχή μας. Γι' αυτό ξεκινάμε, αδερφοί, το Σεπτέμβριο αυτό, τον αγώνα της προσευχής, και παρακαλώ το Θεό να μας βοηθήσει να γίνει ό,τι γίνει με μεγάλη επιμέλεια. Γιατί λέει η Γραφή, αν επιμελώς υπακούς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, τότε θα σε ευλογήσω.
με επιμέλεια και την μία ώρα την ημέρα. Και λέει ο Χριστός, ούτε μία ώρα την ημέρα δεν αντέξατε να μείνετε ξάγρυπνοι για μένα. Εμείς με τη χάρη του Χριστού θα αντέξουμε. Μία ώρα την ημέρα, όποια ώρα μπορείς. Και μία μέρα, μακάρι τη βδομάδα, όσο μπορούμε, να έχουμε νηστεία. Και μάλιστα εγώ σκέφτομαι να προτείνω στην οικογένειά μου όλοι, που είναι μόνο η Άννα, να έχουμε μαζί, όχι την αλυσίδα των προσευχών, καθένας μόνος του, αλλά την νηστεία, την ημέρα της νηστείας. Να έχουμε μία μέρα νηστείας, αν είναι δυνατόν, κάθε εβδομάδα. Γιατί θέλουμε, αδερφοί, να δούμε το χέρι του Κυρίου. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Ζούμε σήμερα στο απόλυτο σκοτάδι. Ζούμε. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Και το σκοτάδι θα γίνεται όλο πιο ψηλαφυτό και πνιχτό. Όλο πιο μαύρο και άραχνο. Ζούμε. Αλλά θέλουμε μέσα στα σπίτια μας να υπάρχει φως. Αμήν. Μέσα στα σπίτια μας να έχουμε φως, να βλέπουμε. Και έχουμε φως. Και το φως είναι ο Χριστός. Και δεν μπορείς κανένα να μας τον σβήσει. Το φως είναι ο Λόγος του Θεού. Και λέει ο Κύριος τον Μωυσή, άλλη μία τελευταία πληγή. Αλλά μετά από αυτή την πληγή δεν θα σας αντέξουν άλλο, θα σας διώξουν. Φύγετε, θα σας πούνε. Και εσείς, όπως σας έχω προφητεύσει και παλιά με τον Αβραάμ και πριν λίγο στον Μωυσή, θα φύγετε με χρυσάφι, με ασήμι, θα γυμνώσετε τους Αιγυπτίους, θα φύγετε ένδοξοι. Γιατί αυτή η πληγή θα είναι τρομερή πληγή. Θα σκοτώσω, για σκεφτείτε, άγγελος εξολοθρευτής θα περάσει από όλα τα σπίτια των Αιγυπτίων και θα σκοτώσω όλα τα πρωτότοκα, από το σπίτι του Φαραώ μέχρι το σπίτι της δούλης που είναι στο Μήλο και τα πρωτότοκα όλων των κτηνών. Αλλά για να φανερωθεί ότι εγώ κάνω διάκριση στο λαό Ισραήλ, ούτε γλώσσα σκύλου δεν θα κινηθεί που ανήκει στον Ισραήλ. Τίποτα δεν θα συμβεί. Γιατί? Γιατί θέλω να φανερωθεί η δόξα μου. Θα πας να το πεις του Φαραώ, θα σκληρυνθεί άλλη μια φορά, γιατί θέλω μέσα από τη σκλήρυνση του Φαραώ να φανερωθεί η οργή μου και η δύναμή μου. Και δεν θα θελήσει να σας διώξει και θα περάσει ο άγγελος ο εξολοθρευτής. Αλλά και θέλω μέσα από σκεύη ελαίους τα οποία προετοίμασα εις τη δόξα μου να φανερωθεί στους ανθρώπους ο πλούτος της δόξης μου. Δηλαδή χρησιμοποιεί τους δούλους, τους εχμάλωτους, να το πω πιο γραφικά, τα μωρά του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα μείοντα του κόσμου τούτου, τα χρησιμοποιεί ο Θεός για να φανερωθεί η δόξα Του. Ώστε το μωρόν του Θεού να είναι σοφότερο από τους σοφούς του κόσμου. Το ασθενές του Θεού να είναι ισχυρότερο από τους ισχυρούς του κόσμου. Τι είναι η Εκκλησία που θα κάνει? Και ευχόμαι να μας κάνει. Και θα μας κάνει αν δεν ξεχνάμε ποτέ να ζητάμε τρία πράγματα. Να ζητάμε τον Κύριο, τη δύναμη αυτού και το πρόσωπο αυτού. Τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και το πρόσωπο, την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Και να τα ζητάμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Μην τυχόν και βρούμε χάρη από το Θεό στα χάλια που έχουμε. Εγώ κρίνω από τον εαυτό μου, εσείς μακάρι να είσαστε καλύτεροι και είσαστε. Μην τυχόν και βρούμε χάρη από το Θεό, μας μεταμορφώσει και δούμε ανάμεσά μας
τον εξυπλωμένο του βραχίωνα και τη χείρα του την κρατεά. Να μας πλαχνιστεί και να μας ελεήσει. Εάν του το ζητάμε, θα μας ελεήσει. Αν ομολογούμε την αδυναμία μας, ομολογούμε ότι είμαστε άθλοι και ουτιδανοί, γιατί είμαστε. Ομολογούμε ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες, γιατί εις πολλά πτεωμεν άπαντες, τότε στους υπερηφάνους εναντιώνεται ο Θεός, αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη. Τι θέλουμε λοιπόν? Τη χάρη του Θεού. Και να μην ξεχνάμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, με το φρόνημα που είχε και στάθηκε κατά πάντα υπήκοση στον Θεό, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήτανε? Δεν του δόθη σαν ανταμοιβή το υπερπανόνομα, αλλά η Γραφή λέει ότι ο Θεός εχάρισε, κατά χάριν στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού, ο Θεός έδωσε το υπερπανόνομα. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί παρά μόνο κατά χάρη να ευλογεί τους ανθρώπους, έστω ακόμη και τον άνθρωπο Χριστό Ιησού για την άνθρωπος. Και αν εχάρισε ο Θεός το υπερπάνω όνομα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, εμείς τι μπορούμε να περιμένουμε άλλο από τη χάρη του Θεού στη ζωή μας? Μόνο χάρη, αδερφοί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια με το αίμα του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κάτω από το θρόνο της χάριτος. Το ξαναλέω, κάτω από το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Γιατί μπροστά υπάρχει καιρός ανάγκης. Δεν υπάρχει καιρός ευρυχωρίας. Καιρός ανάγκης υπάρχει. Και χρειαζόμαστε να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη από το Θεό για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μείνουμε. Να μείνουμε πού? Στην ταπείνωση. Και σήμερα κατάλαβα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος και θέλω και εγώ να το κάνω και όλοι μας. Τώρα πια, λέει ο Παύλος, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και λέω πω, εγώ ξέρω πολλά. Διαβάζω, μαθαίνω, μπαίνω. Αλλά ο Κύριος λέει τώρα από εδώ και πέρα να μην θέλουμε τίποτα άλλο να ξέρουμε, παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, για να δούμε τη δόξα του, αδερφοί, και να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Αμήν.